Και να ανοίξω μια παρένθεση για την εστίαση, θα ήθελα με τη βοήθεια των συναδέλφων από το Γραφικά να δούμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η εστίαση στην Κρήτη και βεβαίως σε ολόκληρη τη χώρα. Τι είναι αυτό που απασχολεί τους καταστηματάρχες της εστίασης, να δούμε την κάρτα και αμέσως μετά θα ξεκινήσω αντιστρόφως ανάλογα τη συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι μία συνήθεια που αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, μάλλον θα γίνει μία ακριβή συνήθεια και αναφέρομαι στην απόλαυση του καθημερινού καφέ. Πάμε να δούμε όμως τον πίνακα, τα προβλήματα στην εστίαση, φορολογία, η ακρίβεια πρώτων υλών, τα δημοτικά τέλη, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, κυρίως στον τουρισμό, τα υψηλά ενίκια, αλλά και τα πρόστιμα που είναι απόρρια των ελέγχων. Νομίζω, κυρία Αντωνακάκη, ότι δεν διαφωνείτε με αυτή τη λίστα. Θέλω να κάνω κάποιες διορθώσεις στην κάρτα που βλέπω. Ό,τι αφορά την έλλειψη του εργατικού δυναμικού, δεν είναι μόνο στον τουρισμό, είναι και στα μαγαζιά. Είπα περισσότερο στον τουρισμό. Περισσότερο είναι, με την έννοια ότι τώρα εποχιακά που έχουν περισσότερη ανάγκη στον τουρισμό, η αλήθεια είναι ότι εκεί φαίνεται η έλλειψη πολύ περισσότερο. Το δεύτερο είναι τα δημοτικά τέλη. Ναι, μεν είναι για όλους τους πολίτες, αλλά στην ουσία εμείς αυτό που παλεύουμε πολύ κάθε χρόνο και έχουμε προβλήματα είναι τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων. Ναι. Που εκεί επιβαρυνόμαστε αρκετά σαν επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και επιφέρουν και τεράστια έσοδα. Βεβαίως. Τέλη κοινοχρήστων χώρων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ό,τι αφορά τη φορολογία, όντως είμαστε από τους πιο υψηλούς συντελεστές. Παλεύουμε πάρα πολύ να κατεβάσουμε το ΦΠΑ, όμως δυστυχώς δεν μπορούμε. Μόνο σε κάποια είδη είναι 24%, σε κάποια άλλα είναι 13%. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα να κρατήσουμε τον καφέ χαμηλά στο 13%. Τώρα τα αναψυχτικά και οτιδήποτε είναι take away είναι στα 13% όπως γνωρίζετε, όλα τα άλλα είναι 24%. Ό,τι αφορά. Πληρώνεται το μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εστίαση. Ακριβώς όπως το λέτε. Ό,τι αφορά την ακρίβεια των πρώτων υλών, οι ανατιμήσεις γνωρίζετε ότι στην παγκόσμια αγορά τι γίνεται και πόσο πολύ επιβαρυνόμαστε οι επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα πολλοί από εμάς να μην θέλουμε να αυξήσουμε τις τιμές μας. Οπότε κρατάμε χαμηλά τα επίπεδα των τιμών και αυτό δυστυχώς επιβαρύνει εμάς τους ίδιους, τους επιχειρηματίες. Τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα όλα τα τελευταία χρόνια. Από τα πιο ακριβά στην Ελλάδα. Από τα πιο ακριβά. Ξεκινήσαμε 257 το τετραγωνικό και καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά όταν ήταν ο κορονοϊός που εκεί πραγματικά δεν αντέξαμε άλλο και πήγαν στο μισό. Πολύ κάτω. Δηλαδή είχαν κατέβει 168, σταδιακά και διαδοχικά γινόταν η μείωσή τους. Και μετά βάλαμε στην περίοδο του κορονοϊού πήγε στο μισό. Μετά αμέσως. Είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Φαντάζομαι ότι από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλης στην Αντιπολίτευση αλλά και με τη συμμετοχή σας σε επιτροπές θα μπορούσατε να μεταφέρετε και μεταφέρετε στην Ενετική Λόγια αυτή την κατάσταση του δικού σας κλάδου. Βεβαίως την μεταφέρουμε γιατί, μα το ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί το ζούνε. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα όλα τα χρόνια προκειμένου να μειώσουμε τις τιμές αυτές. Γιατί δεν σας κρύβω, ήταν και άδικα κάποια ποσά τα οποία πληρώναμε. Και σας ξαναλέω ότι ήμασταν από τους κλάδους που επιφέρουμε τεράστια έσοδα στο Δήμο. Άρα λοιπόν τα αιτήματά μας δικαίως έπρεπε να βρουν έδαφος. Και εμείς αυτό που ζητούσαμε συνεχώς είναι να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση μας για να δούμε πόσο δύσκολο είναι να είναι βιώσιμο η επιχείρηση μας. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί θα τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά για στην πορεία της συζήτησης. Ήθελα να δώσουμε έτσι την εικόνα για το τι αντιμετωπίζετε σαν κλάδος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε η χώρα του καφέ. Δηλαδή, και τους τουρίστες, αν ρωτήσεις, κάτι που απολαμβάνουν απόλυτα στην Ελλάδα και στην Κρήτη όταν την επισκέπτονται, είναι ο καφές. Όμως ο καφές δεν αφορά μόνο τους τουρίστες, είναι η πιο οικονομική διασκέδαση του μέσου Έλληνα. Αυτό αποτυπώνεται και από την εικόνα που επικρατεί στα δικά σας καταστήματα. Όμως υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έρχεται μία μεγάλη αύξηση στην τιμή του καφέ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στις τιμές που θα διαμορφώσετε εσείς ως καταστηματάρχες για να μπορείτε να επιβιώσετε. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση στον καφέ? Πρώτα απ' όλα οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες. Το θέμα της λειψιδρίας και γενικά οι κλιματολογικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει όλο το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παραγωγή, να μην υπάρχει εισαγωγή καταρχήν και στην Ελλάδα. Έχουν ανεβεί τιμές πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος. Τα κόστη μεταφοράς είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Οπότε υπάρχει μια αύξηση της τάξης στο 10-20%. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να αυξήσουμε και εμείς τις τιμές μας. Οπότε θα γίνει πλέον ένα είδος πολυτελείας ο καφές, ενώ ήταν η καθημερινή συνήθεια όλων. Τώρα ξαφνικά θα το σκεφτόμαστε ακόμα και τον καφέ. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή του καφέ σε ένα κατάστημα εστίασης στο Ηράκλειο, ποια είναι, κυρία Αντωνακάκη? Ένα παράδειγμα θα σας δώσω ότι αφορά τους καφέδες που είναι take away. Αν ας πούμε υποθέσουμε ότι πουλάμε 2 με 2,20 ή 2,50, τώρα θα αναγκαστούμε να πάμε 2,60, 2,80 μέχρι και 3 ευρώ. Μέχρι και 3 ευρώ στο take away. Ναι. Αν τώρα έρθω εγώ και καθίσω στο κατάστημά σας, σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης στο κέντρο,
Η τιμή αυτή μπορεί να φτάσει, ας πούμε, και στα 4 ευρώ. Στα 4 ευρώ. Στα 4 ευρώ. Όσο ένα γεύμα. Όσο ένα γεύμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, συμβαίνει αυτό το οποίο συνέβαινε και με το γρήγορο φαγητό, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το σουβλάκι. Ακριβώς. Που το πληρώνουμε, εξακολουθούμε να το πληρώνουμε ακριβά. Φαίνεται ότι και ο καφές έχει να προσθεθεί σε μία ακόμα συνήθεια των Ελλήνων. Ακριβώς. Εσείς, ως εστίαση, πάνω σε αυτό το κομμάτι του καφέ, έχετε εκδηλώσει την ανησυχία σας και τη δυσαρέσκειά σας, γιατί έχω αποτυπώσει πάρα πολλές φορές μέσα στο ρεπορτάζ το γεγονός ότι ένα γεμάτο κατάστημα που προσφέρει καφέ δεν είναι πάντοτε και κερδοφόρο. Γιατί αν εγώ έρθω στις 2 και φύγω στις 9 έχοντας πάρει ένα φρέντο εσπρέσο, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς ουσιαστικά από μένα έχετε κερδίσει 3 ευρώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο καφές δεν αφήνει, δεν έχει κέρδος πολύ. Είναι πολύ μικρό το κέρδος στον καφέ. Και αυτό που λέτε, καλά το λέτε, ότι μπορεί να είναι κάποιος να πίνει καφέ, να έρθει το πρωί, ας πούμε, και να είναι 3 ώρες με ένα καφέ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι το κέρδος και μόνο που κρατάει ένα τραπέζι ή κρατάει μια θέση τέλος πάντων στην επιχείρηση, αμέσως μόνο και μόνο γι' αυτό επιβαρύνεται. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι το πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Ελπίζουμε οι εταιρείες ότι ήδη υπό ΕΣΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης έχει αντιδράσει και έχει αντιδράσει και στην παγκόσμια αγορά, δηλαδή με αιτήματα, για να δούμε πώς μπορέσουμε να, από τις εταιρείες αυτές τουλάχιστον που εκπροσωπούν τον Αράμπικα και τον Ρογκούστα καφέ, έτσι λέγει την ποικιλία αυτή, για να μπορέσουν οι εισαγωγές αυτές να είναι χαμηλές, για να μην μπορέσουμε κι εμείς να κρατηθούμε στις θέσεις μας έτσι δηλαδή, χαμηλά. Δηλαδή, μία τετραμελής οικογένεια που μπορεί να έρθει ενηλίκων σε ένα κατάστημα θα πρέπει να πληρώσει σχεδόν 20 ευρώ για να πιει ένα καφέ. Για να πιει ένα καφέ, ακριβώς. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε μόνο ως ένα καφέ που θα πιει ένας που θα πάει, συνήθως πάνε με παρέες. Άρα αυτό θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την καταναλωτική δυναμική των καταστημάτων σας. Σαφώς θα επηρεάσει. Και σας ξαναλέω ότι ήδη έχουμε αντιδράσεις και όταν σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε αυξήσει τον καφέ, πολλοί δεν κάθονται στα μαγαζιά μας και έχουν δυσανασχετήσει. Ας πούμε, 5 ευρώ είναι ο γαλλικός καφέ στο Παρίσι. Τώρα δηλαδή 4 με 5 ευρώ θα πίνουμε τον καφέ είτε στο κέντρο των κριτικών πόλεων είτε και στην ενδοχώρα. Σιγά σιγά θα φτάσουμε σε αυτές τις τιμές. Αναγκαστικά. Διότι διαφορετικά δεν θα είναι βιώσιμη επιχείρηση. Ένα είδος και με το συντελεστή ΦΠΑ που έχουμε, που σε λίγο καιρό ούτε στον καφέ θα ισχύει, θα πρέπει να γίνει 24% και στον καφέ. Και γι' αυτό έχουμε δώσει πάλι τεράστια μάχη για να κρατηθεί στο 13%. Εκ των πραγμάτων και είναι και ο ειδικός φόρος του καφέ και πολλά άλλα που επιβαρυνόμαστε. Μάλιστα. Ακριβώς λοιπόν ο καφές. Έχετε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπουν αυτές οι αυξήσεις? Τώρα λογικά μέσα ό,τι αφορά το ΦΠΑ θα είναι μέχρι τέλος του καλοκαιριού στον καφέ. Άρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα δούμε την αύξηση στον καφέ.